Προβληματισμό προκαλεί η απάντηση της Επιτρόπου Περιφερειακής Πολιτικής Κορίνας Κρέτσου σε ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη για τις χρηματοδοτικές δυνατότητες ενίσχυσης των πληγέντων από το σεισμό στην ΑΚΟ και για τις ενέργειες που έχει κάνει η Ελλάδα. Σύμφωνα με την απάντηση της κ. Κρέτσου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει λάβει καμία απολύτως επίσημη ενημέρωση από τις ελληνικές αρχές για το ύψος των ζημιών στην ΑΚΟ από τον πρόσφατο σεισμό. Συγκεκριμένα, η κ. Κρέτσου, ως προς το ενδεχόμενο ενεργοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης, υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή δεν διαθέτει πληροφορίες σχετικά με το μέγεθος των ζημιών που προκλήθηκαν από το σεισμό που έπληξε την ΚΟ, αν και αν οι ελληνικές αρχές προτίθενται να υποβάλουν αίτηση. Για την ενεργοποίηση εντωμεταξύ του Ταμείου στην περίπτωση της ΚΟ, οι ζημίες θα πρέπει να υπερβαίνουν, όπως σημειώνεται στο βελτίο τύπου, τα 90,7 εκατομμύρια ευρώ. Η Επιτρόπος αναφέρει επίσης, αφήνοντας εχμές κατά της κυβέρνησης, ότι τα προγράμματα περιφερειακής πολιτικής μπορούν να τροποποιηθούν κατόπιν αιτήματος των εθνικών αρχών, αλλά μέχρι στιγμής η Επιτροπή δεν διαθέτει πληροφορίες σχετικά με το κατά πόσο οι ελληνικές αρχές επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη νέα δυνατότητα που αφορά το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο οποίο μπορεί να ενταχθεί στην περίπτωση που το κόστος των ζημιών δεν αγγίζει τα 90 εκατομμύρια που είναι η προϋπόθεση για την εκταμείευση από το Ταμείο Αλληλεγγύης. Καταρχάς, έχει απάντηση. Εγώ έκανα μία ερώτηση όταν έγινε ο σεισμός μετά από δύο μέρες, διότι είχα έρθει στο νησί και είχα συναντηθεί με τον Δήμαρχο και μου είχε περιγράψει τις καταστροφές. Η απάντηση δείχνει ότι υπάρχει μια ολιγορία σε σχέση με το να καταθεθεί ένας φάκελος για το ύψος του κόστους των ζημιών που έχει πάθει το νησί. Αυτό όμως το οποίο είναι επίσης ουσιώδες είναι ότι υπάρχουν δύο ταμεία. Το πρώτο είναι το Ταμείο Αλληλεγγύης. Η συμμετοχή του κράτους, για την εκταμείευση από αυτό το ταμείο, σε τι ποσοστό ανέρχεται? Ακούστε λίγο να σας ολοκληρώσω. Είναι δύο ταμεία. Το πρώτο Ταμείο Αλληλεγγύης. Σωστά. Για να μπει στο Ταμείο Αλληλεγγύης το νησί σε σχέση με το σεισμό, πρέπει οι ζημίες να είναι άνω των 90,7 εκατομμύριων ευρώ. Οι οποίες δεν έχουν μισθολογηθεί. Ναι, εάν δεν είναι τόσες, δεν μπορεί να ενταχθεί στο Ταμείο Αλληλεγγύης. Όπως εντάχθηκαν μέρη της Ιταλίας μετά τους σεισμούς του 2015. Υπάρχει όμως μια άλλη δυνατότητα, μόνο για τις δημόσιες υποδομές, που είναι το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Μπορούν να πάρουν και κάποια χρήματα, αλλά αυτό είναι μόνο για τις υποδομές, τις δημόσιες που έχουν πάθει ζημιά. Αυτή είναι η ολοκληρωμένη απάντηση της Επιτρόπου. Τώρα, όλα τα υπόλοιπα, όπως καταλαβαίνετε, είναι δουλειά του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Υποδομών. Πρέπει να γίνει η καταγραφή και να δούμε σε ποιο από τα δύο ταμεία εντάσσεται η Ελλάδα. Και μετά να δούμε τις λεπτομέρειες. Εγώ πριν δούμε το κόστος των ζημιών, προφανέστατα δεν μπορώ να σας πω κάτι παραπάνω. Αυτό μόνο που σημειώνω είναι ότι υπάρχει μια δίμηνη καθυστέρηση στο να σταλθεί ο φάκελος του κόστους της καταστροφής που υπέστη στο νησί τον Ιούλιο μετά το σεισμό. Μάλιστα. Ένα ερώτημα έχω. Είναι πλέον συμφέρουσα η πρόταση να κατατεθεί στο Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης κατά την εκτίμησή σας, κύριε Ανδρουλάκη? Αν έχουμε ζημιές πάνω από 90 εκατομμύρια, θα πάμε στο Ταμείο Αλληλεγγύης. Αυτό δεν έχει συμφέρον ή μη συμφέρον. Έχει να κάνει με το κόστος της ζημιάς. Αν η ζημιά είναι πάνω από 90,7 εκατομμύρια, θα πάμε στο Ταμείο Αλληλεγγύης. Αν όχι, θα κοιτάξουμε τις δυνατότητες και τα χρηματοδοτικά εργαλεία που παίρνουν από το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Οι προθεσμίες που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση ποιες είναι, κυρία Κρέτσου? Αυτό δεν το γνωρίζω. Δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Η ελληνική κυβέρνηση έχει απαντήσει ως προς το ποσό αυτό, γνωρίζετε, για την καθυστέρηση την οποία παρατηρείτε, για το γεγονός ότι δεν έχει ενημερωθεί ακόμη? Δεν γνωρίζω. Εγώ προσπάθησα μέσω της ερώτησης αυτή να δούμε πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Από εκεί στα τώρα η ελληνική κυβέρνηση είναι υπεύθυνη να χρησιμοποιήσει την απάντηση αυτή που έδωσε η κυρία Κρέτσου, για να σχεδιάζει πώς θα αποκαταστούν οι ζημιές. Μάλιστα. Είπατε ότι ήρθατε στην ΚΟ αμέσως μετά το σεισμό. Ναι. Ποια ήταν η εκτίμησή σας και για τον τρόπο αντιμετώπισης, κύριε Ανδρουλάκη? Εγώ είδα ότι ο Δήμαρχος και οι παράγοντες ήταν κάνανε πολύ μεγάλη προσπάθεια τις πρώτες τουλάχιστον ώρες που βρέθηκα εκεί μετά από δύο μέρες. Δηλαδή, φάνηκε ότι οι άνθρωποι κάνανε μια μεγάλη προσπάθεια να αντιμετωπιστεί, να μην υπάρχει κρίση. Γιατί η ΚΟΣ είναι μια ναυαρχίδα του τουρισμού. Σωστά. Έπρεπε να αντιμετωπιστούν πάρα πολλά θέματα. Όπως είναι πέρα από την ουσία η επικοινωνία, ο τρόπος ο οποίος θα εμφανιζόταν το πρόβλημα και στα διεθνή δίκτυα. Εγώ εκτιμώ ότι από την πλευρά του Δημάρχου έγιναν κινήσεις και των τοπικών παραγόντων. Τώρα αυτή η απάντηση είναι ένα εργαλείο να δει η κυβέρνηση πώς θα την αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να πάρουμε κάποια χρήματα
να επιδιορθώσουμε τις καταστροφές που πέσουν στο νησί. Φαντάζομαι ότι όλοι οι ευρωβουλευτές από όλες τις πλευρές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι Έλληνες εννοώ, θα πρέπει να ενεργοποιηθείτε και να στηρίξετε την όποια πρόταση, όπως και αν προκύψει αυτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τους ώστε να αποκατασταθούν οι ζημιές το συντομότερο δυνατόν, μιας και πρόκειται για ένα τουριστικό πρόβλημα. Ακούστε, εμάς ο ρόλος μας είναι ρόλος ασκούμε έλεγχο, δεν ασκούμε διοίκηση. Εγώ ως όφυλα έκανα μία ερώτηση για να ασκήσω έλεγχο κατά πόσο η κυβέρνηση έχει πράξει τα δέοντα και κατά πόσο η Επιτροπή είναι έτοιμη να πάρει κάποιες κρίσιμες αποφάσεις. Η απάντηση είναι αυτή που έχετε στα χέρια σας. Όλα τα υπόλοιπα είναι θέμα κυβέρνησης σε συνεργασία με την Επιτροπή. Εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι παραπάνω.